Έναν άνθρωπο ο οποίος έχει βάλει τα δυνατά του για να προετοιμαστεί προκειμένου να λάβει μέρος στην εκπομπή στην οποία έχει κλείσει. Και νομίζω ότι μια τέτοια προετοιμασία χρειάζεται, γιατί όταν καλείσαι να έχεις το ρόλο που έχει ο συγκεκριμένος, καλείσαι να τρως λίγο παραπάνω, άρα πρέπει να είσαι και σε φόρμα προτού μπεις στο παιχνίδι για να μην παχύνεις και να μην ξεχυλώσεις αργότερα. Εσύ πιστεύεις ότι το έχει ανάγκη, γιατί ξέρεις ότι αρέσει πάρα πολύ στις γυναίκες. Εξαρτάται. Εξαρτάται. Κοίτα, Σφίχτερμαν δεν θα γίνει. Ποτέ. Ποτέ. Αλλά γιατί δεν πειράζει, το θέλει κιόλα. Αλλά είναι και το στυλ του και είναι και το στυλ νομίζω και των γυναικών τη επίση απευθύνεται. Ότι μπορεί και να το χρειάζεται, όχι για να χάσει, αλλά για να συντηρείται και να διατηρεί τη φόρμα του. Δεν είναι κακό. Όλοι μα το χρειαζόμαστε. Αυτό είναι λοιπόν ο Δημήτρης Καρμούτσος, αγαπημένος πολλών γυναικών, ο μεγάλος κερδισμένος από το MasterChef, από την πρώτη χρονιά του MasterChef, ο οποίος γυμνάζεται για λογαριασμό της εκπομπής την οποία κάνει σε γνωστό site, συγκεκριμένα στο Protagon. Εδώ λοιπόν το βλέπουμε να αλλιώνει στο γυμναστήριο Δημήτρης Καρμούτσος, έχει ανέβει πάνω σε κάποια όργανα γυμναστικής. Σε διάδρομο. Ναι, σε διάδρομο. Εδώ τον βλέπουμε λοιπόν κανονικά να παρουσιάζει και την εκπομπή του. Εδώ λοιπόν τον βλέπουμε να γυμνάζεται. Η αλήθεια είναι ότι έχει κάποια παραπανήσια κιλά, αλλά νομίζω ότι αυτή είναι και γοητεία του, έτσι δεν είναι? Πάντα όταν ήταν θέμα με τα κιλά, παιδιά. Όταν ήταν στο Μάστερ, παιδιά, είχε παχύνει αρκετά πολύ. Είχε κάνει εκεί μια κυλίτσα, δεν θυμάστε. Το θέμα είναι ότι ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν εξαιρετικά αρνητικός εξ αρχής με την τηλεόραση, το βλέπουμε πλέον να δοκιμάζει συνέχεια πράγματα μπροστά στην κάμερα και καλά κάνει βέβαια. Εδώ λοιπόν το βλέπω να γυμνάζεται. Όταν λες καλά κάνει, τι εννοείς? Δηλαδή από έναν άνθρωπο ο οποίος έλεγε πάντα ότι δεν με ενδιαφέρει τηλεόραση και ποτέ δεν είχα τηλεόραση στο σπίτι μου, και από τη μια στιγμή στην άλλη τον βλέπεις να παρουσιάζει μόνος του τελικά. Ναι. Εκπομπές, θυμάμαι είχε πάει κάπου και σε μια ταξιδιωτική εκπομπή. Αδιπορικά έτσι. Είναι, κάνει, ναι, λίγο έτσι δεν ταιριάζει πολύ αυτό. Δεν το που λέμε, κάνει όμως στην τηλεόραση, το κάνει στο διαδίκτυο. Εμείς εντάξει, Ελεονόρα, εδώ πέρα είχε κάνει, ήταν πρόσωπο γυναικείας εταιρείας με ρούχα. Ήταν το πρόσωπο. Ναι, ήταν το κίνητρο. Κάπου εκεί στον δρόμο άλλαξε γνώμη ο Δημήτρης Καρμούτσος. Από τη στιγμή που μπαίνει στο χώρο, χορεύει η Φλωρίντα. Ακριβώς. Και όχι μόνο χορεύει, αλλά γυμνάζεται. Εδώ πάντως εγώ έχω λάβει ήδη ένα μήνυμα από μια φίλη μου, την Κωνσταντίνα, η οποία εκδηλώνεται. Πώς τη λένε? Κωνσταντίνα. Κωνσταντίνα. Η οποία... Εκδηλώνεται. Ντίνα, όχι Ντίνα. Γιατί εκδηλώνεται και επιβεβαιώνεται αυτό που σου λέω για το Σκαρμούτσο. Ότι. Ότι είναι πολύ ωραίος άντρας, αλλά το λέει λίγο πιο χύμα. Μα αυτό είναι. Δεσμευμένος, παιδιά, δεν είναι ο κύριος Σκαρμούτσος. Γιατί άλλα ξέρουμε ότι από το MasterChef και μετά είχε μία σχέση με μία. Είχαν γράψει και μία σχέση με μία ηθοποιό. Από εκεί και πέρα μετά δεν ξέρουμε τι άλλες επιτυχίες είχε ο Δημήτρης Καρμούτσος στο γυναικείο φύλλο, που προφανώς είχε πάρα πολλές. Είχε, τα ξέρω. Νομίζω και ότι εγώ. Γενικά μετά το MasterChef, όχι ότι είχε ανάγκη βέβαια και το MasterChef για να έχει επιτυχίες, έτσι κι αλλιώς. Ρε παιδί μου, γενικά εντάξει, τώρα μεταξύ μας η τηλεόραση λίγο. Τραβάει. Γοητεύει, είναι αφροδισιακή. Δηλαδή θεωρώ, ρε παιδάκι μου, ότι αν κάποιο έχει βγει σε ένα περιοδικάκι ή έχει βγει σε μια τηλεορασίτσα και είναι και νοστιμούλης, μπορεί το κασέτ να ανέβει πολύ ψηλά. Ανεβαίνει η τύχη του. Και είναι και δίδυμος, νομίζω. Εμένα δεν έχω πρόβλημα με τους δίδυμους. Συγγνώμη, είστε εσείς πρόβλημα με τους δίδυμους? Έχω πρόβλημα με τους δίδυμους. Εσείς πρόβλημα με τους δίδυμους? Δεν είναι και καλό. Δεν νομίζω. Φίλε, μίλες πρόεδρε τους δίδυμους. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Δύο χρόνια. Ζωγένο Καρμούτσο. Δίδυμο. Παιδιά, είναι δύο χαρακτήρε. Όχι. Δύο άνθρωποι. Θα πάμε σε διαφημίσεις, θα το συζητήσουμε στο διάλειμμα, δεν θέλω να τσακωθούμε. Γιατί τέλος. Γιατί κατά την είναι πολύ καλά. Και εσύ που είσαι Ταύρος δηλαδή, τι είσαι? Το καλύτερο, σταθερό. Καλά, εντάξει. Σταθερό, κύριε μου.